Ακυρώνουν ουσιαστικά την εκλογή του Πάφου Γεώργιου ως νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ακριβώς. Ακριβώς. Να πούμε πως ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, είναι 73 ετών, γεννημένος στις 25 Μαΐου του 1949 στην Αθιένου. Όπως είπα και πριν, ήταν καθηγητής χημίας μέχρι πριν από μερικά χρόνια σε σχολεία. Οι σπουδές του ήταν παράλληλες στη χημεία με την θεολογία. Έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει σπουδάσει στην Αγγλία. Το 1996 έγινε χωροεπίσκοπος Αρσινόης, το 2006 Μητροπολίτης Πάφου. Σήμερα λοιπόν παραμονή Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου, Γιάννη, του 2022, ο Πάφου, μέχρι σήμερα Πάφου Γεώργιος είναι ο νέος, είναι 76ος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Και ετοιμάζεται να εισέλθει εντός του Ναού του Αγίου Ιωάννη. Μέχρι τότε όμως, Γεωργό, βλέποντας και τα αποτελέσματα... Μέχρι τότε λοιπόν, βλέποντας και τα αποτελέσματα, θα λέγαμε πως... Τα πράγματα κύλησαν φυσιολογικά. Λέμε ξανά πως υπάρχει ένα θέμα. Έχω ανοίξει μια συζήτηση, Γιάννη, σε σχέση με την επίδραση που έχει ο κόσμος στις αποφάσεις της Εκκλησίας, σε σχέση με το κατά πόσον η ψήφος του, αν θέλεις, επιβραβεύθηκε μέσα από αυτό το αποτέλεσμα. Όμως αυτά θα τα δούμε την επόμενη μέρα. Έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία θέλει το αποτέλεσμα των εκλογών του Αρχιεπισκόπου να εξαρτάται αποκλειστικά από τον λαό. Όμως αυτά είναι θέματα της Ιεράς Συνόδου, αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν στην πορεία. Όπως επίσης και το θέμα της προσέλευσης του κόσμου. Το 30,2 το οποίο είχαμε την περασμένη Κυριακή είναι σίγουρα ένα νούμερο το οποίο προβληματίζει και θα πρέπει να το δουν. Έχουν πει πως θα το δουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου μέσα σε όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή της Εκκλησίας της Κύπρου σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως έχω πει και πριν, σε σχέση με τις σχέσεις με το φανάρι, το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας και βεβαίως τα εθνικά μας ζητήματα, για το οποίο ο νέος Αρχιεπίσκοπος έχει ξεκαθαρίσει πως θα θέλει να έχει και λόγο και άποψη σε σχέση με το πώς κινείται το εθνικό μας πρόβλημα. Ακούμε άξιος. Είναι τελευταία μέσα.